Όπως επίσης έχουμε και περίεργες επιθέσεις, όπως αυτή που θα ακούσετε στη συνέχεια, όπου άγνωστοι πέταξαν πέτρες σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ. Αποτύχει να πούμε δεν είχαμε θύματα. Τι συνέβη λοιπόν, 10.30 το βράδυ της Παρασκευής, εκεί την Παρασκευή έγινε το περιστατικό, και το λεωφορείο που κατευθυνόταν από τον Πύργο προς την Αμαλιάδα, περνώντας από ένα σημείο το οποίο θεωρείται ότι είναι σκοτεινό, ότι δεν έχει φωτισμό και είναι λίγο σημείο δηλαδή απόμερο, ακούστηκαν 4 χτύπη και έσπασαν 4 τζάμια του λεωφορείου. Οι πρώτες πληροφορίες λοιπόν που έχουμε κάνουν λόγο για πέτρες. Από ό,τι φάνηκε λοιπόν κάποιοι νεαροί, κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να κάνουν πλάκα, πέταξαν πέτρες στο λεωφορείο, έσπασαν τα τζάμια. Από τύχη βέβαια δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό και ήταν μόνο ηλικίες οι ζημιές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει τους δράστες, αλλά και τα κίνητρα της επίθεσης, που από ό,τι όλα δείχνουν προφανώς πρόκειται για μια ομάδα νεαρών η οποία έσπαγε πλάκα. Βέβαια τώρα τι πλάκα θα έσπαγε σε περίπτωση ωραία που θα πλάκα, είχαμε θύματα, ναι. Έτσι, δηλαδή αυτό δεν είναι πλάκα. Αλλά είναι και αυτό καθημερινό φαινόμενο που νεαροί, κυρίως νεαροί, με αυτόν τον τρόπο πως πάνε πλάκα και το βιντεοσκοπούν για να το ανεβάσουν στο social media. Δηλαδή εκεί πηγαίνει το όλο θέμα. Κάθε μέρα τα ίδια.